Ήταν το πρώτο παιχνίδι επιτέλους του πρωταθλήματος. Για μας πραγματικά ήταν ότι καλύτερο να αρχίσει αυτή την περίοδο το πρωτάθλημα. Ήταν μια ομάδα που ανήκει στην ίδια πόλη. Υπήρχε έτσι διάθεση και από αυτή την ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο πρώτη φορά στην κατηγορία και πραγματικά οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά όλοι οι παίκτες από το πρώτο λεπτό είχαμε σοβαρότητα πάνω απ' όλα, είχαμε θέληση, πάθος για να καταφέρουμε πολύ γρήγορα να καθαρίσουμε το παιχνίδι όπως και έγινε και μετά να κάνουμε διαχείριση. Πιστεύω ότι αν βελτιώσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ποιότητά μας, νομίζοντας ότι τελείωσε το παιχνίδι εκεί και κάναμε πολύ εύκολα λάθη, ειδικά από την άμυνα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και είμαστε πιο σοβαροί και πειθαρχημένοι, θα είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα μέχρι το 90. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να διορθώσουμε στη συνέχεια των παιχνιδιών. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι είπαμε με τα παιδιά. Παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι ώστε να έχουμε ελπίδα να κάνουμε στο τέλος πραγματικά τις προσθέσεις των βαθμών και να είναι υπέρ μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα στην ανώτερη κατηγορία. Ήταν ένα παιχνίδι για το οποίο ανυπομονούσαμε εδώ και καιρό. Ξέραμε ότι οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Νομίζω ότι ήμασταν πανέτοιμοι, είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι. Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα μπούμε μέσα και το μόνο που θα κάνουμε είναι να προηγηθούμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Νομίζω ότι παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Σίγουρα η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι η πορεία είναι για εμάς. Θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στο μέλλον. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος απόλαυσε το παιχνίδι. Χάρηκε που είδε την ομάδα έτσι να αποδίδει ωραίο ποδόσφαιρο. Και στην πορεία θα είμαστε ακόμα καλύτεροι να προσφέρουμε χαρά στον κόσμο μας και στην ομάδα της ΑΕΛ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή ποδοσφαιρική χρονιά για τη Super League 2 που μόλις ξεκίνησε. Καλή χρονιά και στην ΑΕΛ και να υλοποιήσει τους στόχους της. Σίγουρα η πρεμιέρα δεν μας αφήνει ικανοποιημένους σε σχέση με αυτό το οποίο οραματιστήκαμε πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που όταν χάνεις 2-0 στο 20 λεπτό, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σχόλια να κάνεις και έρχεται και το τρίτο γκολ που νομίζω ότι κάπου εκεί κλειδώνει το παιχνίδι. Εμείς από εκεί και μετά, νομίζω και η ΑΕΛ προσπαθήσαμε μάλλον να διαχειριστούμε το παιχνίδι για να μην βγούμε περισσότερο λαβωμένοι. Έχουμε ήδη έναν τραυματισμό που θα περιμένουμε αύριο την μαγνητική. Ευχόμενοι όλοι ότι δεν θα χάσουμε τον ποδοσφαιριστή. Τα πρώτα λεπτά τονίσαμε ότι η έδρα που λέγεται Αλκαζάρ είναι δύσκολη, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες που θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που στέκονται στις δικαιολογίες. Θεωρώ ότι δεν σε βελτιώνουν.